Εγώ θα συμφωνήσω ότι δεν είναι θέμα διαδικασιών. Ήδη τις διαδικασίες θα τις βρει η Βουλή και είμαι σίγουρος ότι όποια και αν είναι η σύνθεσή της θα πράξει σωστά. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα διαλευκαθεί η υπόθεση όσο σίγουρος μοιάζει ο κ. Κερίδης, και αυτό είναι επειδή βλέπουμε ότι σε κάθε προσπάθεια που έχει γίνει διαλεύκανση της υπόθεσης, η Νέα Δημοκρατία πάντα βάζει αναχώματα και τα βάζει τα αναχώματα για πολύ ευνόητους λόγους. Το κακό όμως είναι, και εκεί για μένα είναι το ζητούμενο στην όλη συζήτηση, είναι. Γιατί φτάνουμε εδώ, γιατί φτάνουμε στις υποκλοπές, γιατί φτάνουμε στα Τέμπη. Ξανά και ξανά φαίνεται ότι η ανέλεγκτη κυβέρνηση, η οποιαδήποτε ανέλεγκτη κυβέρνηση, αργά ή γρήγορα παραχαίρεται τη ζωή της χωρίς ελέγχους. Το βλέπουμε αυτό ξανά και ξανά. Και γι' αυτό και τα τρία κόμματα που είμαστε εδώ, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, έχουμε υπηρετήσει παθογένειες του πολιτικού συστήματος, οι οποίες πρέπει να αλλάξουν. Αυτές είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν από ένα κόμμα το οποίο εκμεταλλεύεται αυτή την εξουσία που έχει για να κάνει τα ρουσφέτια που θέλει, για να βάλει τους σταθμάρχες που θέλει, για να βάλει τον υπεύθυνο της ΕΕ που θέλει κτλ. Εδώ χρειάζεται όχι η κυβέρνηση ειδικού σκοπού, είναι πολύ λάθος αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας. Χρειάζεται μια κυβέρνηση η οποία να βάλει σαν στόχο να τα βάλει με τις παθογένειες του πολιτικού συστήματος. Βάλτε μια άνω τελεία, γιατί απάντησε και ο Πρωθυπουργός και σε αυτό που είπατε για τον ειδικό σκοπό, κυβέρνηση ειδικού σκοπού, και το έθιξε και ο κ. Κερίδης σε συνέντευξή του. Μπορούμε να τη δούμε στον συνάδελφο Νίκο Χατζηνικολάου. Της προεκλογικής περίοδου έπεσαν οι μάσκες. Όταν εδώ και πολύ καιρό μιλούσα για υπόγειους διάβλους επικοινωνίας για μια κυβέρνηση ηττημένων, αυτό ακριβώς εννοούσα. Βέβαια δεν μπορούσα να φανταστώ, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η κυβέρνηση των ηττημένων θα γινόταν και η κυβέρνηση των απελπισμένων. Διότι αυτό το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή θα ήταν κάτι τελείως πρωτάκουστο για τα ελληνικά δεδομένα, δηλαδή μια κυβέρνηση η οποία δεν θα είχε άλλη δουλειά από το να διερευνήσει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αναρωτιέμαι εάν αυτή η κυβέρνηση θα παρενέβαινε και στη δικαιοσύνη, διότι το σκάνδαλο είναι στη δικαιοσύνη. Κοινοβουλευτικά, όποιος θέλει μπορεί και στην επόμενη Βουλή να συστήσει ακόμα μια εξεταστική επιτροπή. Έχει το δικαίωμα από τον κανονισμό να το κάνει και ταυτόχρονα όμως. Ζητώ συγγνώμη για την διακοπή. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα, απευθυνόμενος στον κύριο Ανδρουλάκη, είπε ότι κακώς ζητά δεύτερη εξεταστική. Πρέπει να ζητήσει προανακριτική. Μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει, αρκεί να έχει την πλειοψηφία για να το κάνει. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να κάνει είναι να παίζει την τύχη της χώρας στα ζάρια. Προσέξτε τώρα. Ένα υποθετικό σενάριο. Μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, η οποία δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα, θα ασχολείται μόνο με τις υποκλοπές. Δεν θα μπορεί να πληρώνει συντάξεις, να διαχειρίζεται τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, να στέκεται με αυτοπεποίθηση απέναντι στην Τουρκία. Μια κυβέρνηση παράλυσης. Ο ορισμός της ακυβερνησίας, μόνο και μόνο για να τι, για να σώσουν κάποιοι τις καρέκλες τους ή μήπως για να βάλουν κάποιους φυλακοί. Θυμίζω τα λόγια του κύριου Πολάκη. Πρέπει να βάλουμε κάποιους φυλακή για να γλιτώσουμε. Λοιπόν, αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Είπε όμως και ο κύριος Ανδρουλάκης, κύριε Πρόεδρε. Για τον κύριο Ανδρουλάκη τα λέω. Και ο κύριος Ανδρουλάκης καλά θα κάνει να ξεκαθαρίσει τη θέση του για το ζήτημα αυτό, για να ξέρουν όλοι, μήπως ψηφίζοντας Ανδρουλάκη, τελικά τους προκύπτει Τσίπρας από την πίσω πόρτα. Μάλιστα, τώρα να ρωτήσω κάτι. Ναι. Είπε στην αρχή, άκουσα καλά ότι είπε ότι δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Ναι, νομίζω ότι το άκουσα. Έτσι άκουσα κι εγώ. Ο παπάς σου έκανε. Έχετε κάποιο σχόλιο, η κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Ο παπάς σου έκανε η κυβέρνηση ειδικού σκοπού για να βάλει φυλακή τον κύριο Παπανδρέου. Μάλιστα. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεχνάει πολύ γρήγορα. Εννοείται είναι η κυβέρνηση ανιστόρητος. Που συγκροτήθηκε αφού είχαμε όχι, αποτυχημένη. Δεν λέω ότι πρέπει να γίνει. Εμείς, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τέτοιο κόμμα. Δεν είναι ένα κόμμα το οποίο κάνει κυβερνήσεις για να βάλει κάποιους φυλακή. Αλλά ο πατέρας του είχε κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα απέναντι στον Ανδρέα Παπανδρέου. Και καλό είναι να μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Και το λέω γιατί. Γιατί θεωρώ και λάθος την πρόταση του κυρίου Τσίπρα υπό την έννοια ότι οι παθογένειες είναι βαθιές και τις έχουν υπηρετήσει όλοι. Δεν έκανε πρόταση. Ξέρω. Το να μπει ένας πρωθυπουργός φυλακή δεν λύνει το πρόβλημα των παθογενειών, ακόμα κι αν είναι. Προφανώς δεν θα μπει ένας πρωθυπουργός φυλακή αν δεν είναι ένοχος. Αλλά κοιτάξτε τι γίνεται στην Αγγλία. Ο πρωθυπουργός λογοδοτείται στη δικαιοσύνη. Στη Γαλλία το ίδιο. Στην Αμερική το ίδιο. Η μόνη χώρα που δεν συζητάμε καν. Δηλαδή, κοιτάξτε με τι έκπληξη συζητάμε ότι μπορεί κάποιος πολιτικός να λογοδοτήσει τη δικαιοσύνη. Το κάνουμε επειδή στην Ελλάδα δεν έχουμε τις ασφαλιστικές δικλείδες για να ελέγχεται η εξουσία. Μην με παρεξηγήσετε. Δεν θεωρώ ότι κάποιος είναι πολιτικά, ποινικά ένοχος εδώ. Θεωρώ όμως ότι είναι κακή η συζήτηση που δείχνει έκπληξη ότι ένας πολιτικός μπορεί να λογοδοτήσει απέναντι στη δικαιοσύνη. Και βέβαια μπορεί.